Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για νέα εμπόδια που θέτουν σε κίνδυνο την επένδυση στο ελληνικό, έκανε λόγο η κατασκευάστρια εταιρεία Lambda Development. Για περισσότερα μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, σε μια ανακοίνωση που βρήκε πριν από λίγο, η Lambda Development, ως ελληνικό ΑΕ στην πραγματικότητα, σε εταιρεία που τρέχει το πρώτο του ελληνικού, κάνει λόγο για νέα απρόσμενα εμπόδια, τα οποία ουσιαστικά βάζουν στον αέρα ολόκληρη την επένδυση. Το ένα λίγο πολύ το ξέραμε, ήταν το κομμάτι των αρχαιολογικών χώρων. Είχαμε ασχοληθεί αρκετά και τις προηγούμενες εβδομάδες με το τι θα κάνει το ΚΑΣ, τι θα αποφασίσει. Και το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι του προσβλητή έχει κριθεί αρχαιολογικός χώρος, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην διαδικασία. Και αυτό γιατί το κομμάτι το οποίο είναι αρχαιολογικός χώρος, σύμφωνα πάντα με την Lambda Development, είναι και αυτό που θα ήταν σχεδιασμένο να γίνει το εκκλειστικό κομμάτι του ελληνικού, το οποίο σημαίνει ότι σε κάθε βήμα πλέον η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να έχει τη συνεργασία του ΚΑΣ, πρέπει να συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές και αυτό ανοίγει το δρόμο για πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο βγήκε τα προηγούμενα 24 ώρα έχει να κάνει με τις ορονακσίσεις στο ελληνικό και το ύψος τους. Το master plan του ελληνικού προέβλεπε την ανάπτυξη στην κατασκευή 6 ορονακσιστών στα ύψος περίπου 200 μέτρων. Από την άλλη όμως υπάρχει νόμος ο οποίος προβλέπει ότι το υψηλότερο κτίριο στην Αττική δεν πρέπει να ξεπερνά την Ακρόπολη, 153 μέτρα. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι ουσιαστικά κουρεύτηκαν τα ύψη των ορονακσιστών στο ελληνικό και αυτό πάλι δημιουργεί θέματα ως προς το σχεδιασμό του έργου. Λοιπόν, που καταλήγει η κατασκευάστρια εταιρεία είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα στο project και σχετικά με το project και ανάμεσα σε αυτήν και το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε κάθε κάτι σημείο προκύπτει κάτι καινούριο. Υπάρχουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά θέματα. Αυτό ουσιαστικά δυναμητίζει και όλο τον οικονομικό και τον χρονικό προγραμματισμό. Άρα ουσιαστικά κανείς πλέον δεν ξέρει πότε θα φτιαχτεί το ελληνικό και σε τελική ανάλυση αν θα φτιαχτεί το ελληνικό, εφόσον σύμφωνα πάντα με την εταιρεία μπαίνουν εμπόδια σε κάθε βήμα, ενώ υπάρχει δηλαδή το μνημόνιο συνεργασίας, αυτό δεν τηρείται και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα η μελά πρέπει να ξαναγίνουν μελέτες, να πρέπει να ξαναυπολογιστεί το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα και σε αυτό χτυπάει ουσιαστικά ένα σοβαρότατο καμπανάκι ως προς την βιωσιμότητα του όλου project, okay. Καθώς ξεκαθαρίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο αν δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Αν είσαι αντιμέτωπος σταθερά με την γραφειοκρατία και αν συνεχώς σου βιώνουν καινούργια εμπόδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα τόσο σημαντικό, ένα τόσο κομβικό και δύσκολο project να βγει και στους χρόνους του, αλλά και να είναι και οικονομικά βιώσιμο.